κοντά μας ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Θα σταθούμε λίγο στα θέματα των ασφαλιστικών εταιριών, γιατί έρχεται μια απόφαση πρόσφατη του Αρείου Πάγου, η οποία στην ουσία δεν αποζημιώνει τον ιδιοκτήτη ενός αυτοκινήτου, ο οποίος έπεσε θύμα κλοπής. Και βεβαίως να δούμε τι γίνεται, γιατί ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα. Έχουμε και τις ζημιές στην Θεσσαλία. Αν ψάχνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες δικαιολογίες για να μην αποζημιώνουν. Τώρα το συγκεκριμένο δεν αποζημίωσαν με ένα σκεπτικό ότι δεν είχε συναγερμό το αυτοκίνητο, ότι ήταν αφημένο σε ένα χώρο που δεν υπήρχε, ήταν σκοτάδι, δεν υπήρχε καμία ασφάλεια κτλ. Δεν ξέρω αν αυτό έχει κάποια λογική πάντως. Να πω μερικά στοιχεία. 3 δισεκατομμύρια είναι οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα. 500 εκατομμύρια κοστίζουν ζημιές στη Θεσσαλία που έγιναν τώρα. Mm-hmm. 35 εκατομμύρια το χρόνο κοστίζουν οι κλοπές των αυτοκινήτων. Τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχουν 70.000 κλοπές. 5 από αυτές πήγαν στα δικαστήρια. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου και στην Ευρώπη. Μάλιστα υπάρχει ο νόμος 2.496-97 που λέει στο άρθρο 7 το εξής. Η ασφαλιστική εταιρεία δικαιούται να μην αποζημιώσει για βαριά αμέλεια ή δόλο. Τι συμβαίνει εδώ, για να δούμε λίγο την υπόθεση πριν φτάσουμε στο σημείο της κλοπής. Ένα αυτοκίνητο που ήρθε το 2010 από τη Γερμανία και το οποίο όταν ήρθε στην Ελλάδα στο Τελωνείο είχε αξία 44.500, ο πελάτης όσο είχε το δικαίωμα, κρατήστε το μόνο σε αυτό, το ασφάλισε 90.000. Να το επαναλάβω, ταξινομήθηκε 44.500 και ασφαλίστηκε 90.000. Ο πελάτης λοιπόν αυτό το αυτοκίνητο. Ο πελάτης όσο θέλει το ασφαλίζει. Δεν υπάρχει. Δεν όχι, η τιμή του αυτοκινήτου τότε ήταν 90.000. Έχει σημασία όμως να σας πω ότι η αξία που δηλώθηκε. Που αγοράστηκε. Βεβαίως. Θα καταλάβετε γιατί το λέω όμως. Το δεύτερο είναι ότι λίγο καιρό μετά, αφού πήρε το αυτοκίνητο, έγινε μερική κλοπή. Δηλαδή του κλέψαν από το αυτοκίνητο τον εγκέφαλο κλπ. Τα οποία αποζημιώθηκε. Ένα χρόνο μετά, σε μια περιοχή που είναι στην Κομωτινή, σε μια παραλία έρημη το βράδυ. Δηλώνει ο ίδιος ότι το αυτοκίνητό του αφέθηκε εκεί το βράδυ και την άλλη μέρα δεν το βρήκε. Ακούσατε για την υπόθεση των κλειδιών που ακούστηκε λαθεμένα. Τα κλειδιά αυτών των αυτοκινήτων είναι κάτι σαν κομπιούτερ που δηλώνονται μέσω των κλειδιών η τοποθεσία του αυτοκινήτου, αν μετακινήθηκε και όλα αυτά. Και όχι το κλειδί, κλειδί που λέει αν χάθηκε δεν αποζημιώνεται. Ναι. Αυτά είναι αστεία. Ο πελάτης λοιπόν αφού δεν αποζημιώθηκε πήγε πρωτοδίκως και το δικαστήριο, η απόφαση ήταν εις βάρος του. Πήγε στο εφετείο και το εφετείο διέταξε να γίνει. Πραγματογνωμοσύνη δικαστική. Και αφού έκανε τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη, πάλι αποφάσισε ότι δεν αποζημιώνεται. Πήγε στον Άριο Πάγο και δεν αποζημιώνεται. Πού θέλω να καταλήξω. Υπάρχουν δύο τεινά. Το ένα είναι η βαριά αμέλεια και το άλλο είναι ενδεχόμενος δόλος. Κρατήστε και τα δύο. Άρα πρακτικά. Συγγνώμη, δεν αποζημιώθηκε και το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης ήταν ότι μπορεί και το αυτοκίνητο να μείνει κλαπή. Υπάρχει στο σκεπτικό της απόφασης όλα αυτά που σας είπα. Άχι. Να μην τα ερμηνεύσω. Mm-hmm. Εγώ λέω ότι το βαριά αμέλεια, γιατί ακούγονται απόψεις του τύπου ένα αυτοκίνητο που αφήνεται κάπου δεν αποζημιώνεται. Όλα τα αυτοκίνητα δεν κλέπονται από την πλατεία συντάγματος. Τα αυτοκίνητα κάπου μένουν και κλέβονται και αυτά αποζημιώνονται κανονικότατα. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν, επαναλαμβάνω, σε 40 χρόνια 5-6 υποθέσεις που είχαν στο δικαστήριο. Η κάθε μία από αυτές έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μην το γενικεύουμε, γιατί ουσιαστικά όλα τα αυτοκίνητα που ακούμε καθημερινά κάπως έτσι δεν κλέβονται. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτό. Γιατί δεν βρίσκουμε και σε πολύ συχνά στα σημεία να σταθμεύσουμε το αυτοκίνητό μας ή μπορεί να τα αφήσουμε στην επιχείρησή μας σε μια ειρηνική τοποθεσία. Αυτό είναι αμέλεια. Κυρία Κασιμάτη, να ρωτήσω κάτι. Ένα αυτοκίνητο 90.000 ευρώ που δεν ήταν ασφαλισμένο, μια και μένετε μόνο στο βαριά αμέλεια, γιατί είπα και ενδεχόμενο δόλο, θα το αφήνετε σε μια ειρηνική παραλία όλο το βράδυ και θα πηγαίνετε να το πάρετε την άλλη μέρα. Αν δεν ήταν ασφαλισμένο. Αν δεν νιώθει καλά ο οδηγός να οδηγήσει. Ασφαλισμένο ήταν, εννοείται δεν είχε συναγερμούς. Αν δεν ήταν ασφαλισμένο, λέω. Ναι. Θα αφήνατε το αυτοκίνητό σας σε 90.000 ευρώ που το ασφαλίσατε εσείς. Αν δεν μπορούσα να το οδηγήσω. Σωστά. Άρα κρατήστε αυτό και όλα τα υπόλοιπα, γιατί αυτό που δεν μπορείτε να οδηγήσετε, γιατί είπαν, αποζημιώνεται. Όλα τα αυτοκίνητα αποζημιώνονται σε ερημικές τοποθεσίες είναι. Mm-hmm. Άρα εδώ η εταιρεία έβαλε όλο αυτό το σκεπτικό που υπάρχει στην υπόθεση και λέει για όλους αυτούς τους λόγους αρνούμε. Πήγε στο δικαστήριο. Δεν δεχόμαστε ότι τα δικαστήρια είναι αυτός που τελικά αποφασίζει. Mm-hmm. Και τα δικαστήρια κρίνανε ότι για όλους αυτούς τους λόγους δεν χρήζει αποζημίωσης. Και μάλιστα επειδή γίνεται μεγάλο δώρο στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ευρώπη, στην Αμερική δεν πάνε κάποιες υποθέσεις ασφαλιστικές σε δικαστήρια. Ωραία, κάτι ο δόλος είναι κατά τη γνώμη μου ο ενδεχόμενος δόλος το βαρύ χαρτί θα έλεγα της υπόθεσης και όχι η αμέλεια, γιατί η αμέλεια είναι σε όλες τις περιπτώσεις. Σε ένα βαθμό, γι' αυτό και ασφαλίζεται κάποιος. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Επειδή είδαμε όλες αυτές τις φυσικές καταστροφές τώρα στην περιοχή της Θεσσαλίας με πάρα πολλά οχήματα να είναι πλέον κάτω από το νερό. Έτσι. Πρώτον, αν καλύπτεται η ασφάλεια, η κλασική ασφάλεια που κάνουμε εμείς,
εγώ σου λέω αμεικτή ασφάλεια. Μεικτή καλύπτει το καλύπτει. Αν εννοείται η απλή ασφάλεια δεν το καλύπτει. Χρειάζεται κάλυψη φυσικών καταστροφών. Και βέβαια να σας πω, γιατί δεν είναι κακό, δυστυχώς μόνο το 7 με 10% περίπου των αυτοκινήτων που ήταν στη Θεσσαλία είχαν ασφάλεια φυσικών καταστροφών. Τι κόστος έχει να ασφαλίσει, να όχι μια φυσική καταστροφή. 10 με 12 ευρώ το χρόνο. Τίποτα. Και μιλάμε για ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι το θέμα των χρημάτων. Παίζει ρόλο που βρίσκεσαι, δηλαδή στη Θεσσαλία το μόνο διάστημα θα αυξηθεί το ασφάλιστρο. Όχι, όχι. Αυτό που παίζει ρόλο είναι πόσο πιστεύει να έχει ασφαλιστική συνείδηση. Δηλαδή το κόστο δεν είναι μεγάλο. Και το λέω αυτό με αφορμή γιατί συζητήσαμε αυτό και τι ασφάλειε των σπιτιών. Καλό να πω από την εκπομπή ότι η ασφάλεια περιεχομένου ενό σπιτιού κοστίζει 40 με 45 ευρώ το χρόνο του περιεχομένου. Αν βάλουμε το σεισμό και το κτίριο, πάει 150 με 200 ευρώ το χρόνο. Εσεί τα αυτοκίνητα είπατε καλύπτει τι φυσικέ καταστροφέ. Ασφαλώ. Γιατί για να πα στη μεικτή θα έχει φυσικέ καταστροφέ. Όμω ο αριθμό των ασφαλισμών είναι μικρό στη χώρα μα. Είναι ο μικρότερο. Δηλαδή, να το πούμε στατιστικά, 2% του ΑΕΠ είναι στην Ελλάδα οι ασφάλειε, 7,5% είναι ο μέσο όρο τη Ευρώπη. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ.